Στις προσπάθειες να ανακοπούν οι ενεργές αλυσίδες μετάδοσης, άρχισε να συμβάλλει η απόφαση για διερεύνηση των δευτερογενών επαφών των κρουσμάτων που εντοπίζονται στη Λεμεσό. Από το Σάββατο μέχρι και χθες, από τη διαδικασία ειχνηλάτησης των επαφών των θετικών περιστατικών, προέκυψαν 3 κρούσματα, με τις πιθανές αιτίες για την επιβαρημένη εικόνα της Λεμεσού να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ειδικών. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Νίκος Νικολαίδης απευθύνει έκκληση προς τους συμπολίτες του που είναι θετικοί στον κορονοϊό να μην αποκρύπτουν τις επαφές τους. Που λέμε στους συνδημότες μας είναι να δηλώνουν όλες τις επαφές τους σε περίπτωση που κρίνονται ήδη ότι είναι θετικοί, ούτως ώστε να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα. Η επιδημιολογική εικόνα στην υπόλοιπη Κύπρο συνεχίζει να είναι ενθαρρυντική, με τους ειδικούς ωστόσο να τονίζουν ότι όποιες χαλαρώσεις μετά την 1η Μαρτίου θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το καινούριο φαινόμενο των πιο μεταδοτικών στελεχών, που ακόμα δεν το γνωρίζουμε στην έκτασή του εξ ολοκλήρου, ούτε το πώς θα εξελιχθεί στην πορεία του χρόνου. Οπότε οφείλουμε να είμαστε στην αρχή λίγο συντηρητικοί. Οι επιδημιολόγοι άρχισαν ήδη να διαμορφώνουν τον οδικό χάρτη των χαλαρώσεων, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθεί πρώτα ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής και ακολούθως ενώπιον της Υπουργικής. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει τις αποφάσεις του περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι και η επόμενη φάση των χαλαρώσεων θα γίνει με βήμα σημειωτών. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η συνέχιση της βραδινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, χωρίς να αποκλείεται να αλλάξει και η ώρα εφαρμογής της, αντί στις 9 να γίνει στις 10, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν στη ζωή μας και τα SMS στο 8998. Πονοκέφαλο προκαλεί άλλη μια φορά το κεφάλαιο σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, τα σενάρια που επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας είναι 2. Το πρώτο προκρίνει την επιστροφή των μαθητών όλων των βαθμίδων την 1η Μαρτίου, ενώ το δεύτερο, το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος, θέλει την επιστροφή πρώτα των μαθητών της 1ης και 2ης Λυκείου και των Τεχνικών Σχολών, για να ακολουθήσει περί τα μέσα Μαρτίου η επιστροφή των μαθητών των γυμνασίων. Κλειστοί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα παραμείνουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι χωροί εστίασης. Και υπάρχει μια φοβία ότι ανθρώπινο είναι κατά την περίοδο των εορτών του Καρναβαλιού να χαλαρώσουμε έτσι και αυτό να μας βγει εις βάρος μας. Στο μεταξύ, η συνάντηση με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και την ΠΟΒΕΚ είχε σήμερα το ΑΚΕΛ με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος να καλεί το κράτος να στηρίξει ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα κέντρα αναψυχής που πληγήκαν από την πανδημία.